Εμείς τεκόμαστε κριτικά απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα, ε, αποκαλύπτουμε τις πλευρές της αθέατης της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και της πολιτικής ε, δηλαδή. της αντιπολίτευσης και όταν, για παράδειγμα, να μπω και εγώ στο κλίμα της συζήτησης, ε. αναφερόμαστε στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αμερική, εμείς λέμε ότι στις αποσκευές του έχει πραγματικά μια πλούσια ατζέντα η οποία... Ε, σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα μιας ε, αστικής τάξης εδώ πέρα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει τις διαβεβαιώσεις του, του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, του ελληνικού κεφαλαίου, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένα επιχειρησιακό περιβάλλον πάρα πολύ ευνοϊκό για επενδύσεις, mm -hmm. όπως είναι κατάργηση σχεδόν του συνόλου της εργασιακής νομοθεσίας, ε, μείωση των μισθών σε αυτά απάνθρωπα και των αμοιβών σε επίπεδα ε, σαφώ και τον ενδιαφέρει τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ είναι ένα επιχειρηματία yeah. που αυτά του μιλάνε, του λένε. Ξέρει πολύ καλά τι είναι εκπροσωπή τη αστική τάξη. Δηλαδή, ο Μητσοτάξη εκπροσωπεί μόνο το κεφάλαιο στην Αμερική. Ε, Προφανώ το λαό για του εργαζόμενου δεν είναι εκπροσωπή. Δηλαδή, ο ο Μητσοτάξη εξελέγει ω κυβέρνηση τη χώρα από την αστική τάξη. Ε, Βεβαίω και έτσι είναι. Φτάνουνε, είμαστε τόσ, είναι τόσ, τόσο. Βεβαίω και έτσι μεγάλη. είναι Κοιτάξει. και έχει και, και το. Γιατί θα θυμάστε και, τις... και τον. Βεβαίως... Βεβαίως... Και... Κοιτάξτε και... να δείτε. Ναι. Σίγουρα έχει πάρει και ψήφου εργαζομένων. Α. Το Α. θέμα είναι ότι η πολιτική τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ουδέποτε εκπροσώπησαν την αυτό που λέτε. Υψάροντα, οι εργαζόμενοι είμαστε περισσότεροι στη χώρα. Έτσι καλώ ήρθατε. Οι εργαζόμενοι είμαστε περισσότεροι στη χώρα αριθμητικά. Εμεί που εργαζόμαστε είμαστε περισσότεροι. Βεβαίω και έτσι. Εννοώ ότι. Ε, Ποιο τις εκπροσωπεί τους εργαζόμενους? Πάντως τα συμφέροντά τους και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι ναι. εργαζόμενοι άσχετα αν εγκλωβίζονται μέσα σε πλαστά διλήμματα δεν τα εκπροσωπεί ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε και του ΣΥΡΙΖΑ για ένα απλό λόγο. Ότι μετά από κάθε τετραετία ναι. ο λαό και οι εργαζόμενοι βγαίνουν φτωχότεροι και σε πολύ δυσμενέστερη κατάσταση ενώ από την άλλη μεριά μια ελίτ... Μια πλουτοκρατία, μια αστική τάξη, βγαίνει πολύ πιο πλούσια. Ναι. Και αν τώρα αυτό μπείτε στον κόπο και το συζητήσετε και με του εργαζόμενου, θα βρείτε και τα διλήμματα μέσα στα οποία πέφτουν. Εμεί, σαν κομμουνιστικό κόμμα, του λέμε ότι να διαβάσουν την κυβερνητική πολιτική μέσα από την τσέπη του, μέσα από το κόστο τη παιδεία. Κύριε Παπαναστάσιο, καλώ πάει ο κύριο ο... ο... Μητσοτάκη σε αυτή τη στιγμή. Ή θα έπρεπε να Κοιτάξτε να, να δείτε, τώρα ο κύριο Μητσοτάκη βρίσκεται στι ΗΠΑ ναι. μέσα σε επαφέ. Καταρχά, ε, για να ολοκληρώσω αυτό που Ελάτε. ξεκίνησα και που το κόψαμε, είναι ότι μέσα στι αποσκευέ του έχει και μια. Συμφωνία την αμυντική συμφωνία ουσιαστικά είναι και ένα πλαίσιο στο οποίο έχουν να συζητήσουν πολλά εκεί πέρα. Την αμυντική στρατιωτική συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και Ελλάδα. Αυτό το ναι. πράγμα δεν είναι κάτι απλό, είναι, πολύ, ε, είναι αρκετά ε, πολύπλοκο. Παρακαλώ, πάει να τα συζητήσει αυτά. Μα έτσι κι αλλιώ τα συζητάνε, δεν είναι κάτι. Με τον Κοιτάξτε αγωγό συμφωνεί το Κογκοσμιστικό δεν... Κόμμα. Οριστά. Με τον αγωγό συμφωνεί. Ο αγωγό EastMed East είναι ένα αγωγό ο οποίο είναι ενταγμένο μέσα στου ανταγωνισμού διακίνηση υδρογονανθράκων. Εμείς λέμε ότι ένα είναι η εξόριξη και το άλλο είναι η διακίνηση προς του πελάτες των εξορισσόμενων δρογοναδράκων Ανταγωνίζεται άλλους ε, αγωγού και mm -hmm. αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, αυτός ο αγωγό και είναι κάτι καινούριο, διέρχεται μέσα από τι. Μέσα από μία de facto ΑΟΣ τουρκική. τουρκική. Αυτό το πράγμα, ε βεβαίως. De facto. Γιατί, de facto. Γιατί de facto η Τουρκία, τουρκική, αυτή τη στιγμή η Τουρκία... Χώρες... Η Τουρκία έχει ε, καταθέσει και στον Οργανισμό Ηνωμένων και... μια αποκλειστική κοινωνία της όμως... Κοιτάξτε να δείτε, όταν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή γυρνάει στα διεθνή... <κυκλή> σε διεθνείς συναντήσεις για να αντιπαλέψει την κίνηση της Τουρκίας... Ναι. Αναγνωρίζει oh, την υπόθεση. de facto υπάρξη. λοιπόν. Δηλαδή δεν Παρα... μπορούμε να δεχτούμε εμεί ότι επειδή το Ερντογάν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, η ίδια η πραγματικότητα, <συστά> η ίδια η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ά, τα αφήσουμε. Μία παράνομη κίνηση, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα, <συστά> τη τουρκική κυβέρνηση. Δεν το, σαφώ και είναι παράνομη. Έτσι και αντίκειται και στο ε, διεθνέ δίκαιο των θαλασσών, όμω είναι μια πραγματικότητα. Και η κυβέρνηση <συστά> είναι αυτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συγγνώμη, αυτό που υποστηρίζουν οι Τουρκία. Κύριε Βουλευτά, είναι αυτό κύριε, που υποστηρίζει η Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε εμεί. Γι' αυτό γίνονται και οι φιλίε διαφωνείτε με αυτέ τι διπλωματικέ κινήσει. Σαφώ και δεν το αποδεχόμαστε. και σαφώ αυτή τη στιγμή ε, αντιπαλεύεται αυτό. αυτό το στάτου. Το θέμα είναι ποιο. Ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα γεγονό. Αρέσει δεν αρέσει, είναι ένα γεγονό. γεγονός. Δε δεν με δεν είναι ένα γεγονό. Επειδή είπατε και τη λέξη Δεν είναι γεγονό. Είναι γεγονό για την Τουρκία και με, τον Ερντογάν. Δεν είναι για τον υπόλοιπο η κόσμο και εμάς. Η ελληνική κυβέρνηση τρέχει πίσω από αυτό το γεγονό. Ο Ιστιμπεντ λοιπόν να επανέλθουμε διέρχεται μέσα από αυτή την παράνομη αποκλειστική οικονομική ζώνη που έχει... Ε, Αφού είναι παράνομη. Ναι, αλλά είναι ένα γεγονό. Ο EastMed είναι, είναι νόμιμο. Ο EastMed είναι, είναι, είναι ένα είναι. έργο ναι. το οποίο ξαναλέω ανταγωνίζεται άλλου ε, αγωγού. Προφανώ. Θα περάσει όλη τη Δυτική Ελλάδα με αυτό, φυσικό αέριο να μην και το Και κάνουμε. Αυτό υποκρύπτει κινδύνου. Έχει πάρα πολλού κινδύνου. Όταν ένας αγωγός ένα αγωγό ανταγωνίζεται. Να γίνει, άλλο. γίνει, να μην γίνει, γίνει, κύριε Παπαναστά. Κοιτάξτε να δείτε. Εμεί λέμε ότι η πλουτοπαραγωγική πόρη των λαών είναι των λαών. Άρα, και οι κοινοπραξίε, Ελλάδα, Ισραήλ, Αιγύπτου, Κύπρου και δεν ξέρω ποιόν υπό mm -hmm. την εποπτεία των Πολιτειών, mm -hmm. σαφώ και είναι κάτι το οποίο εμεί ε, λέμε ότι είναι φοβερά επικίνδυνο mm -hmm. για την περιοχή μα. Τώρα, κύριε Παπαναστάση, αν έχω πληροφορηθεί καλά, έχετε ε, γνωρίζετε από το στρατό, έτσι, από εκεί δεν προέρχεστε. Ναι. Από το, ε, σε τι κατάσταση είναι οι ένοπλε δυνάμει, Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή, αν χρειαστεί, και ευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ. Οι ένοπλε δυνάμει. Ε, αποτελούνται δεν είναι ένα μονοεπίπεδο, Α ναι. ε, ε, πούμε μια οντότητα μονοεπίπεδη. Έχει το προσωπικό, έχει τους εξοπλισμού και έχει και τι άλλο και το δόγμα ή αν θέλετε τις αποστολές, το δόγμα χρήσης τους να το πούμε έτσι γενικά. Αυτή τη στιγμή ε, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και αυτό αν θέλετε το γνωρίζουμε πολύ καλά, υπερβάλλει εαυτόν για να κρατήσει τις ενόπλες δυνάμεις αυτό το οικοδόμημα σε ένα επίπεδο. Από πλευρά εξοπλισμών, ε, εμεί λέμε ότι αυτή τη στιγμή κατ' έτο δαπανούνται 4 δισεκατομμύρια ευρώ, mm -hmm. περίπου ίσω και περισσότερα, κατά πέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, του ίδιου του Τραμπ, το έχει απαιτήσει ο ίδιο προσωπικά, και, της Ευρωπα... και, του... και του ΝΑΤΟ, στην οποία η Ελλάδα είναι ε, και ναι. μέλο. Ε, είναι γεγονό ότι οι ένοπλε δυνάμει παρόλο αυτό το πλέγμα έχουν προβλήματα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι ότι αυτή τη στιγμή το δόγμα χρήσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι ένα μέρος σίγουρα το το εθνικό όπως λένε κομμάτι ναι. αλλά και ένα πολύ σημαντικό είναι η στήριξη των επιχειρησιακών σχεδίων του ΝΑΤΟ. Ε, και για να μιλάμε και, και σκέτα λόγια, δεν μπορεί F16 αυτή τη στιγμή να είναι στην Νορβηγία, μία από τις λίγες φρεγάτες που έχουμε να είναι στον Ινδικό Ωκεανό, άλλε να ασκούνται στην Ισπανία ή η αεροπλάνα, τα οποία είναι γνωστό ότι σημαίνει ώρα πτήσει από πλευρά φθορά και αντικατάσταση ανταλλακτικών, mm -hmm. να μάχονται στο Ισραήλ. Εμεί λοιπόν λέμε ότι αυτή τη στιγμή <coughs> η εμπλοκή τη Ελλάδα <coughs> και η ένταξή τη στα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποδυναμώνουν ουσιαστικά αυτή την ισχύ, η οποία θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά και μόνο προς Ανατολισμένη, μας, στα Ανατολικά μας σύνορα. Πάντως, την θέση μας για την ε, μελλοντική εκλογή του Προέδρου, αυτή που έρχεται, ε, ε, εμάς είναι ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά δεν το... Ε, βάζουμε στο κέντρο της πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εμείς λέμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι και αυτός ένα κόμβος εξουσίας ε, μέσα στο αστικό σύστημα διακυβέρνηση. Ναι. διακυβέρνησης. Ε, ε τον καταργήσουμε. Ε, τι θα ε, ε, σα ε, σας απαντήσω. Προφανώ προφανώς χωμάδες. και δεν δεχόμαστε τον ρόλο τον ενοποιητικό αν θέλετε, γιατί ουσιαστικά ταυτίζεται με την έννοια της συνένεσης της πολιτικής, το οποίο επικαλείται όχι μόνο η κυβέρνηση ναι. αλλά και η αντιπολίτευση. Mm -hmm. Άρα εμείς λέμε ότι δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, η οποία μπορεί να παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά πραγματικά πολιτικό είναι δεν ενδιαφέρει και σε Είναι συνταγματικό, εδώ, ναι εντάξει. Δεν το τι είναι, είναι συνταγματικό. στη χώρα, Το, ότι, το τι είναι συνταγματικό τους, το συζητάμε, της γιατί χώρα. και το Σύνταγμα ναι. στην πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματο ναι. έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει ένα γεγονό Σύνταγμα. Ε, Θα και το καταργήσουμε. Σαφώ και όχι. Αλλά σα λέω ότι δεν λέω ότι δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Okay. Μα δεν είναι σαφή η θέση. Δεν μπαίνουμε, δεν λέμε εμεί καταργήστε yeah. τον πρόεδρο. Okay. Εμεί λέμε ότι το συνολικά το σύστημα θέλει αυτό αλλαγή. Mm -hmm. Άρα λοιπόν ο πρόεδρο, ο οποίο αν θέλετε και ένα ακουστεί, στοιχείο το οποίο είναι. Δεν έχουν πρόεδρος... ακουστεί, δεν ακουστεί τόσα ονόματα. Ο κύριο Παυλόπουλο, ο κύριο Σαμαρά, ο κύριο ε, συμφωνείτε, συμφωνείτε με κάποιο από αυτά. Δεν θα πούμε Δεν μα λέει κάτι, είτε ο ένα είτε το άλλο. Και γιατί δεν μα λέει. Γιατί την επόμενη μέρα τη εκλογή του, όπω τώρα το 40% του νομοθετικού έργου στηρίζεται σε προεδρικά διατάγματα, θα συνεχίσει να είναι έτσι. Δηλαδή η στάση του πρόεδρου θα στηρίζει την πολιτική τη κυβέρνηση. Τη αντιπολίτευση όπω όπως τα να πει: τους... Εμεί είμαστε πέρα. απέναντι σε αυτή Άρα. την πολιτική.